πως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά, μονάχοι σαν λιοντάρια στις ρέχες τα βουνά, σπηλιές να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από τον κόσμο για την πικρή σκλαβιά, να χάνουμε αδέρφια, πατρίδα και γονείς, τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Καλό να είναι μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Έλληνες, η ώρα ήρθε. Ελευθερία ή θάνατος. Από των θεριών τα δόντια. Αυτές ήταν δυσκολίες, μωρέ. Τώρα θα λιγοκαρδίσουμε. Για κλείσατε τις εκκλησιές. Δεν θα γιορτάσετε φέτος Λευτεριά και Παναγιά? Ποιος σας φόβησε τόσο? Κοιτάτε με στα μάτια. Ίσια στα μάτια. Έτσι. Να είστε σίγουροι πως ταχιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Ελάτε μαζί μου. Θα σας βλέπει ύστερα ο κόσμος. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: «Να, αυτοί είναι που τσακίσανε τα σκέρι του Ερντογάν. Αυτοί είναι που πήρανε την πόλη. Ποιος δεν θα το θέλε αυτό, μωρέ?» Thank you.
κουντρωμένη. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα αγκριωμένη χαίρε, ω χαίρε ελευθεριά. Εκεί μέσα κατοικούσες πικραμένη εντροπαλή και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έρθει εκείνη η μέρα και ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά.